Η σημερινή εκδήλωση με τις παρεμβάσεις από τους συναδέλφους μας, από τα σωματεία που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης, αξιώθηκε πραγματικά πολύτιμη και τους ευχαριστούμε από καρδιάς άλλη μια φορά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Η μεταφορά της πείρας και των συμπερασμάτων από αυτούς τους εμβληματικούς αγώνες που έδωσε και συνεχίζει να δίνει η εργατική τάξη της χώρας μας τα τελευταία χρόνια αποτελούν πραγματικό όπλο στην πάλη για ζωή και δουλειά με δικαιώματα στο ύψος των αναγκών μας. Δίνουν απάντηση ακόμα και στον πιο δύσπιστο. Ναι, οι αγώνες έχουν αποτέλεσμα. Και αυτό το συμπέρασμα πρέπει να φτάσει σε όλους τους εργαζόμενους. Να αποτελέσει τον φάρο όπου σε ακόμα πιο σύνθετες και δύσκολες συνθήκες για τους εργαζόμενους θα φωτίζει το τι πρέπει να κάνουμε. Αυτή η συζήτηση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία μέσα στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για τους εργαζόμενους μετά και από το ξέσπασμα του περιαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία αλλά και, τον αυξημένο κίνδυνο παράτασης και επέκτασης του πολέμου ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στην υποδιαμόρφωση Ευρασιατική Συμμαχία Ρωσίας με την Κίνα. Γίνεται συντεταγμένη προσπάθεια διεθνώς από τις κυβερνήσεις και την εργοδοσία να στοιχήσουν τους εργαζόμενους πίσω από τους δικούς τους σχεδιασμούς ώστε να εξυπηρετηθεί η κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Σε συνθήκες, δηλαδή ακόμα πιο βαθιάς εμπλοκής της χώρας μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, που εγκυμονεί μόνο δεινά και κινδύνους για τους λαούς, που προσπαθούν να προσανατολίσουν τους εργαζόμενους, να τους κάνουν να διαλέξουν στρατόπεδο ληστών. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι για όλη την ανέχεια και την ανασφάλεια που βιώνουμε φταίει απλά μια παραφωνία του καιρού. Φταίνε κάποιες έκτακτες καταστάσεις, απλά κάποιοι παράφρονες που απειλούν τάχα τις αξίες της δημοκρατίας και γι' αυτό πρέπει εμείς να κάνουμε νέες θυσίες. Προσπαθούν μάταια να κρύψουν ότι αυτό που ζουν οι εργαζόμενοι δεν είναι μια παραφωνία, αλλά είναι η κανονικότητα ενός συστήματος που έχει σαν θεό του την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ενός συστήματος όπου όταν το κουβάρι των αντιθέσεων και των συγκρούσεων ανάμεσα στα περιελεστικά κέντρα δεν επαρκεί για να εξασφαλιστεί η κερδοφορία τους, τότε σαν συνέχεια από αυτό καταφεύγουν σε άλλα πιο βία μέσα όπως είναι και ο πόλεμος. Ο πόλεμος που μένεται μαζί και με την εκδήλωση μιας νέας κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς πτώση των τιμών, αλλά αντίθετα με εκτείναξη της ακρίβειας του και του πληθωρισμού, αποτελεί θανατηφόρο συνδυασμό για τα δικαιώματα, το εισόδημα και την ίδια τη ζωή των λαών. Αυτές οι σημαντικές εξελίξεις αυξάνουν τη δυνατότητά μας και αποτελούν ταυτόχρονα αναγκαίο όρο για την οργάνωση της πάλης, να φωτίσουμε ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός που ήδη μας βομβαρδίζει με ανατιμήσεις και μέτρα καταστολής και μπορεί να μας σύρει στο σφαγείο με τις πραγματικές βόμβες. Αυτό μας διδάσκει άλλωστε και το παράδειγμα όλων των σωματείων που πήραν σήμερα το λόγο, όπου η μαζική μαχητική δράση δινόταν ταυτόχρονα με τη μάχη της αποκάλυψης των πραγματικών επιδιώξεων της εργοδοσίας. Η δημιουργική αξιοποίηση των παραδειγμάτων από αυτούς τους χώρους και τα παραδείγματα που ακούστηκαν συνέβαλαν ώστε να ριζωθεί στους εργαζόμενους το συμπέρασμα ότι οι ανάγκες μας από τη μία και τα κέρδη από την άλλη είναι δύο αντιδιαμετρικές έννοιες. Συνέβαλε ώστε να γίνεται πιο αποκαλυπτικό ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος που δεν είναι άλλος από την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε και εντείνουμε την πάλη μας να φωτίσουμε πόσο απατηλές ήταν και είναι οι συνεχείς υποσχέσεις για επιστροφή στην κανονικότητα και στην ευημέρεια για όλους. Η μόνη κανονικότητα που μπορεί να προσφέρει το σημερινό σύστημα είναι αυτή που ζούμε. Οι θυσίες του λαού δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε εμείς. Ό,τι και να επικαλούνται για διάφορους σωτήρες και μη, όσα εργαλεία και αν αξιοποιούν για τη διασφάλιση της κερδοφορίας τους, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα. Αυτό για την πάλη των σωματείων σημαίνει ότι αποφασιστικά πρέπει να εναντιωθούμε στην άρχουσα τάξη που μας μπλέκει όλο και βαθύτερα στην αναμέτρηση των υπεριαλιστικών κέντρων για να βαθμίσει τη θέση της και τα κέρδη των ομίλων της. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας
για να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους με οποιαδήποτε μορφή και πρόσχημα. Να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις. Να κλείσουν άμεσα οι βάσεις στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκιο και στη Λάρισα. Να κλείσουν άμεσα όλες οι αυροατλαντικές υποδομές. Να μην χρησιμοποιηθεί καμία για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία, όπως χρησιμοποιείται και το τρίτο σώμα στρατού εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Καλούμε και από αυτό εδώ το βήμα όλους τους εργαζόμενους και όλα τα σωματεία να παρευρεθούν μαζικά στις 15 Ιούνιου στη δίκη των 8 απεργών. Το έγκλημά τους ήταν ότι εξέφρασαν την επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού η χώρα μας να μην γίνει προγεφύρωμα πολέμου. Αποκάλυψαν με την παλικαρίσια στάση τους το μέγεθος της βαθιάς εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η πάλη των εργαζομένων απέναντι στον υπεραλιστικό πόλεμο δεν είναι ανεξάρτητη από την πάλη για την υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος, από την πάλη για αυξήσεις στους μισθούς. Ο λαός μας πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει μεγάλο τίμημα με μειώσεις μισθών, συντάξεων, εισοδήματος, με σκληρή φορολογία, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων για να ανακάμψουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν πρέπει να πληρώσει με νέες περιπέτειες τα κέρδη τους. Οι αυξήσεις ψίχουλα που νομοθετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας να ακυρώνει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, δεν λύνουν το μεγάλο πρόβλημα των αυξήσεων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα, στο ρεύμα, στο νερό και των χαμηλών μισθών της Ελλάδας. Τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ που δίνει η χώρα μας για τη συμμετοχή της στις νατοικές δαπάνες, τη στιγμή που ο λαός στενάζει να πληρώσει τη ΔΕΗ, το αέριο και το ψωμί, αποτελούν πραγματική πρόκληση. Είναι ανάγκη να δυναμώσει ο διεκδικητικός αγώνας για την επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της Εθνικής Σύμβασης ως αφετηρία για την αύξηση του κατώτερου μισθού, διεκδικώντας 825 ευρώ κατώτερο μεικτό μισθό. Να υπάρξει διεκδικητικός αγώνας για αυξήσεις στους μισθούς πάνω από το ύψος του πληθωρισμού και αυτές να κατοχυρωθούν με υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης από όλα τα σωματεία. Να καταργηθούν όλοι οι φόροι στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Να υπάρξει γενναία μείωση τιμών και πλαφών στα βασικά είδη, στην ενέργεια και στα καύσιμα. Να υπάρξει διαγραφή χρεών, να μην υπάρχει κανένα εργατικό λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, τηλέφωνο και τρόφιμα. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οι εργατικές νίκες σε μια σειρά από χώρους, μέσα σε πολύ αρνητικούς συσχετισμούς και με μεγάλες δυσκολίες, δείχνουν ότι ακόμα και στις σημερινές συνθήκες, η ταξική πάλι είναι αυτή που μπορεί να φέρει ελπίδα στους εργαζόμενους και όχι η αναμονή και η προσδοκία από κυβερνητικές εναλλαγές. Όπως και αν αυτή η πρόταση μπορεί να παρουσιάζεται καμουφλαρισμένη πολλές φορές στους εργαζόμενους. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να γίνουν πιο πολλές οι αιστείες αντίστασης και αγώνα, να γίνουν πιο πολλές οι χαραμάδες ελπίδας όπως των εργαζομένων της Κόσκο, για να πολλαπλασιαστούν οι κατακτήσεις όπως στην eFood, στα μεταλλεία Κασάνδρας και στους οικοδόμους, για να αποκτήσει κάθε αγώνας μια παλικαριά και αντοχή απέναντι στις δυσκολίες όπως τα πετρέλαια Καβάλας και τη Λάρκο, ώστε να μετατραπεί κάθε χώρος δουλειάς σε πραγματικό κάστρο αγώνα απέναντι στην πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας. Τα παραδείγματα των συναδέλφων μας γεμίζουν με αισιοδοξία, με πείσμα, μας γεμίζουν με περηφάνεια για την τάξη μας, για το δίκαιο των εργαζομένων όλου του κόσμου. Φανερώνουν τη δυνατότητα των εργατών να παλεύουν επιτυχημένα όχι απλά απέναντι σε νόμους, κάνοντάς τους την πράξη να μένουν στα χαρτιά, όπως έγινε και με την ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου του Τζανετή που πήρε πριν το λόγο, αλλά και με το παράδειγμα της eFood. Αλλά φανερώνουν τη δυνατότητα να παλεύουν απέναντι σε ένα ολόκληρο πλέγμα καταστολής και χειραγώγησης του αγώνα τους. Το μεγαλύτερο όμως αποτέλεσμα αυτών των αγώνων, συνάδελφοι, είναι ότι φανερώνουν μονάχα ένα μικρό ψήγμα από τη δύναμη που κρύβουν συνολικά οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου αν αυτοί αντιληφθούν τη δύναμή τους. Η μεγαλύτερη τους συμβολή
είναι ότι σαν παραδείγματα παρακινούν τη σκέψη των εργαζομένων να αναρωτηθούν πώς θα μπορούσε να ήταν η ζωή τους αν γενικεύονταν αυτά τα παραδείγματα σε όλους τους χώρους δουλειάς. Τι θα σήμαινε αυτό για την ικανοποίηση των αναγκών μας όπως αυτές καθορίζονται από τις παραγωγικές δυνατότητες της εποχής της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Είναι παραδείγματα που συνεισφέρουν ώστε να ανοίγεται πιο πλατιά στους εργαζόμενους η αναγκαιότητα να παλέψουν για μια κοινωνία που κουμάντο θα κάνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, η παραγωγή όλου του πλούτου. Για μια κοινωνία όπου ο εργαζόμενος δεν θα έχει να διαλέξει απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο από τη μία ή στο να έχει ένα πιάτο φαγητό από την άλλη. Είναι παραδείγματα που συνεισφέρουν ώστε να γίνεται πιο αποκαλυπτική στους εργαζόμενους η δυνατότητα να κατακτούν τους στόχους τους. Όσο αρνητικός και να φαντάζει ο συσχετισμός, όσο μεγάλος και να φαντάζει ο στόχος, όπως άλλωστε είναι και ο στόχος για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Και αυτό γίνεται γιατί και στην Κόσκο, και στη Λάρκο, και στα πετρέλαια Καβάλας, και στους οικοδόμους, στην E-Food, στα μεταλλεία, αλλά και παντού, όπου υπάρχουν εργάτες, ισχύει αυτό που είπε πριν και ο συνάδελφος, ότι χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά.